εκλογές και πετύχαμε αποτελέσματα από πολύ καλά έως μέτρια ή και όχι καλά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, χρειάζεται στην Κεντρική Επιτροπή μέσα από ένα συλλογικό προβληματισμό να δούμε πώς θα πάμε ακόμη καλύτερα, γιατί πολλοί κόσμος επενδύει στο ΣΥΡΙΖΑ τις ελπίδες του να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Αναπτύσσεται ένας διάλογος, εμείς δεν είμαστε αρχηγικό μαγαζί, κατατίθεται και διαφορετικές απόψεις. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να υλοποιεί αυτά που αποφασίζει με συνέπεια λόγων και έργων, σοβαρότητα, συνοχή, συνέπεια, πιο συγκεκριμένο και πιστικό πρόγραμμα, και αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι αυτά που μας είχαν καθυλώσει για χρόνια στην εποχή του 3 με 5%, που είναι να κάνουμε την τρίχα τριχιά αντί να έχουμε σύνθεση απόψεων. Προσωπικά πιστεύω, για να μην πω είμαι βέβαιος, ότι μέσα από αυτό το διάλογο στην Κεντρική Επιτροπή θα βγούμε με αποφάσεις σεβαστές από όλους, είτε τις ψηφίσουν είτε δεν τις ψηφίσουν, γιατί από τη Δευτέρα μας περιμένει πάρα πολύ η δουλειά, γιατί είμαστε σε περίοδο πυκνών εξελίξεων και ο κόσμος, χρόνου, ο κόσμος μας τραβάει από το μανίκι. Ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ του 30% απαιτεί από τον οργανωμένο ΣΥΡΙΖΑ να αντιστοιχηθεί με τις ελπίδες. Πάντως σε μια real politics του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι δεν συμφωνούν όλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαίνεται ότι η ηγετική ομάδα υπό τον κύριο Τσίπρα προσανατολίζεται σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Ακούμε και διάφορες δηλώσεις ενός συνεργατών του, παιδιά, είμαστε στο ευρώ και αυτό είναι. Αλλά δεν εντάξει, αυτό τώρα είναι γνωστή συζήτηση. Ναι. Κάποια τάση εκεί πέρα μπορεί να έχει μια άλλη όψη. Κύριε Χαστοδουλάκη, η πολιτική που υλοποιεί η ηγεσία Τσίπρα και τα συλλογικά μας όργανα είναι η πολιτική που έχουμε αποφασίσει στο συνέδριο. Δεν τίθεται θέμα καμιά στροφής, όπως ακούω και διαβάζω. Αυτό που χρειάζεται είναι επιτέλους να προχωρήσουμε με συνέπεια, με σοβαρότητα, με αποτελεσματικότητα, με συνοχή αυτά που έχουμε αποφασίσει. Δηλαδή, πριν ένα χρόνο είπαμε ότι γινόμαστε ενιαίο κόμμα. Πρέπει να γίνουμε ενιαίο κόμμα. Είπαμε ότι θέλουμε να γίνουμε ένα μεγάλο κόμμα και σε οργανωμένα μέλη που να αντιστοιχεί στη δύναμη του 30%. Πρέπει να ανοιχτούμε. Χρειαζόμαστε συμμαχίες, ακόμη και αν πετύχουμε την αυτοδυναμία. Πρέπει να τις οργανώσουμε. Χρειαζόμαστε ένα πιο πιστικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένο. Αυτά λοιπόν που είναι συλλογικές μας αποφάσεις και που τα τρέχει με δική μας εντολή και όχι με αρχηγικό καπρίτσιο ο Τσίπρας, πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Ναι, αν είναι να αναζητήσετε συμμαχίες, το ερώτημα που υπάρχει. Να πω και κάτι ακόμη. Εμάς δεν μας ενοχλεί καθόλου να κατατίθεται διαφορετικές προτάσεις. Επαναλαμβάνω, τιμή μας και καμάρι μας που δεν είμαστε αρχηγικό μαγαζί. Και που εντάξει, εγώ ενημερώνω είναι ο διάλογος. Λοιπόν, αλλά όταν το συζητάμε κάτι και τα αποφασίζουμε, οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές. Κύριε Παπαδημούλη, αν είναι να αναζητήσετε συμμαχίες, ένα ερώτημα που έχει ο πολλής κόσμος, που δεν τα παρακολουθεί και πάρα πολύ καλά, ούτε είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις κάθε φορά. Θα τις αναζητήσετε προς το κέντρο ή προς τη αριστερά σας? Η απόφαση του συνεδρίου. Είναι βασικό, είναι, γιατί νομίζω και αυτό είναι και ένα αντικείμενο συζητήσεως που έχετε. Απόφαση... Προς τα αριστερά σας ή προς κέντρο? Η απόφαση του συνεδρίου μας λέει αμφίπλευρα. Αλλά με βάση πρόγραμμα, με βάση συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Με αυτή τη γραμμή κινούμαστε. Ναι. Βάζετε λίγο νερό στο κρασί σας. Λένε μερικοί δικοί σας. Την τελευταία θέση είναι. Είναι βάζετε νερό στο κρασί σας. Δηλαδή, προκειμένου να πάρετε την εξουσία, κάνετε εκτόσεις. Ενώ ναι, είχατε ξεκινήσει με φόρα ότι και απόλυτες θέσεις, όχι εσείς προσωπικά, λέω τώρα σαν κλίμα. Τώρα αναγκαστικά προσγειώνεστε, να το πω έτσι, δεν είναι κακό απαραίτητος αυτό. Αναγκαστικά προσγειώνεστε. Κοιτάξτε, παίζουμε λίγο την Περλίνα. Τώρα μου λέτε κάποιοι δικοί σας λένε. Αφήστε. Το λένε και μέσα. Αυτό το λένε και μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και με κείμενα τα οποία θα διαβάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε να τα συζητήσουμε σε ό,τι μας αφορά. Κάνε ένα νερό στο κρασί. Συνέπεια, σταθερότητα, αιμονή και απαιτητικότητα στο να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε αποφασίσει. Κάποιοι θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ νερόβραστο σε θέσεις, να γίνει ένα κεντρό κόμμα, και αριστεριστεί απομονωμένο στις συμμαχίες, να μην συνομιλεί με κανέναν, να μην είναι ανοιχτός για συνεργασίες. Κάποιοι άλλοι. Όχι, όχι. Οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Το σύστημα, κύριε Οικονομέα. Ναι. Όλοι αυτοί που βολεύονται 40 χρόνια να κυβερνούν οι ίδιοι και οι ίδιοι, ενώ σε κόμματα και σε πολιτικό προσωπικό, για να κάνουν αυτοί κουμάντο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί θέλουν ένα ΣΥΡΙΖΑ που να μην μπορέσει να διαμορφώσει μια νικηφόρα στρατηγική. Ο κόσμος που μας στηρίζει θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ
αριστερό, με δημοκρατικές διαδικασίες, ικανό να υλοποιεί τα προγράμματά του και τις προτάσεις του με νικηφόρα στρατηγική, αλλά και έτοιμο, αν ο λαός δώσει την εντολή, να συζητήσει και με άλλους για να πετύχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να διαμορφώσει μια κυβέρνηση. Και αυτό κάνουμε. Ναι. Το να μιλάμε τώρα για ένα άλλο κόμμα είναι λίγο άκομψο, αλλά επειδή πιστεύω ότι θα αργήσει να βρει την περπατησιά του ΣΥΡΙΖΑ, και ο λόγος είναι ότι εκτός από τις 12 συνιστώσεις έχουμε τώρα και 5 τάσεις οι οποίες καταθέτουν προτάσεις και στην εκτελεστική γραμματεία αλλά και στην κεντρική. Κύριε Ταγάκη, όταν είσαι πρώτο κόμμα στην ελληνική πολιτική.